μπήκαμε μέσα στις προβλέψεις μας όσον αφορά το Ηρακλής, συγγνώμη, το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Εδώ και μια εβδομάδα λέγαμε ότι το μάτς θα βγει 0-0. Τώρα, γιατί το λέγαμε, μην ψάχνετε να το βρείτε. Το λέγαμε. Είναι καταγεγραμμένα εδώ και 3 εκπομπές. Ευτυχώς που τραυματίστηκε ο Κλάους εχθές και έβαλε τον Κολάσα εκεί πέρα, γιατί αυτός θα έβγαζε τον Τζιόλι να βάλει τον Κάτσε και θα έπαιζε με τον Μπερμπάτο. Αυτός ωφελώς είδε ότι το πρόβλημά του δεν ήταν, να πούμε, ο Μπερμπάτοφ, είδε ότι το πρόβλημά του ήταν, πώς το λένε, ο Τζιόλις. Έπαιξε 3-2 ο Πανιώνιος στο χώρο του κέντρου. Ο Τζαρδάρης τους πήρε το κέντρο, τον βρίζανε, να πούμε. Τους πήρε το κέντρο ο Τζαρδάρης, με τον άλλο το Σιώπη. Και ήταν θέμα χρόνου να βάλει γκολ ο Πανιώνιος, ο οποίος είχε για χειρότερο του παίκτη τον Μπακασέτα. Το οποίο εγώ την απόδοσή του τη θεωρώ να μην τη χαρακτηρίσω. Μπακασέτα. Δεν είναι ο Μπακασέτας παίκτης για τον ΠΑΟ. Να παίξει δεκάρι μπροστά από τα δυο αμυντικά χαφ. Τη πλάκα παίκτης είναι λίγος. Δεν κάνει για τον ΠΑΟ. Κλείνει η παρένθεση. Ένας Πανιώνιος να τον πιει στο ποτήρι. Πανιώνιος να τον πιει στο ποτήρι. Με μια φοβερή έμπνευση του Ζουνίδη να βάλει τον κόρμπο στόπερ. Διέλυσε χαμηλά τα πάντα στον ΠΑΟ. Δεν τον άφησε να κάνει ευκαιρία. Και όταν έπαιρνε την μπάλα, έβγαινε ο κόρμπο 15-20 μέτρα και γινόταν κατά συνθήκη χαφ και του πήρανε το κέντρο. Και αυτός ο Φελός είχε 4-4-2 μέσα στην Τούμπα και τον Πανιώνιο να τον έχει πάρει την κατοχή και να κάνει ένα πρέσι κανελέητο, γιατί έχει Ελληναράδες κάτω από 23 ετών. Μόνο ο Μπαργκάν είναι πάνω από 30, αν δεν κάνω λάθος. Φοβερός ο Πανιώνιος. Ερωτευμένος με τον Πανιώνιο από την πρώτη αγωνιστική είμαι και το έχω δηλώσει και στο τηλεάστη και παντού. Λοιπόν, παίρνει την πρόκριση γιατί φτιάχνει τον Κολάσα και τον Κάτσε και το συμμαζεύει το κέντρο. Και γιατί Μασούριδες, Καραμάνι και Μπακασέτες ήταν της πλάκας. Όλοι πίσω γραμμή του Πανιωνίου παιχταράδες. Όλοι. Και ο Μπάκο Βαλεντίνος και ο άλλος αριστερά κτλ. Και ο Διούδης καλός. Και φτάνουμε τώρα στο ΠΑΟΚ Ηρακλής. Α!